πατέρας μου έκανε λάδι, όλα κάνανε λάδι και εγώ τώρα έφερα το λάδι στη Γερμανία. Από μικρό παιδί τον κέρδισε το κριτικό ελαιόλαδο. Μεγάλωσε στη Γερμανία με τη γεύση του ποιοτικού κριτικού ελαιόλαδου και ως επιχειρηματίας αποφάσισε να το απογειώσει. Ο λόγος για τον Μιχάλη Μανουσάκη, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, ο οποίος έβαλε στόχο ζωής να το διαφημίσει και προωθήσει στη γερμανική αγορά και όχι μόνο. Ο πατέρας μου είναι από Κυρία Βρύση, πάνω από Ρέθυμνο. Ναι. Γεννήθηκα στη Γερμανία. Στο σπίτι μας είχαμε πάντα το λάδι της Κρήτης. Και κανένας είχε τόσο λάδι. Και όλοι μας ρωτήσανε πού να παίρνεις αυτό το λάδι και μετά πρέπει να μου φέρεις λίγο λάδι. Πήρε και αυτό την Ντακότα. Εκεί στο πρόγραμμα στην αρχή ήταν η επισκευή θα διαρκέσει ένα μήνα περίπου, δύο εβδομάδες με ένα μήνα, και τελικά διάρκεσε δύο χρόνια. Ταυτόχρονα είχε μπει και στην φόρμουλα μαζί που το συζητάγαμε την ιδέα να πουλήσουμε κάποιο λάδι στη Γερμανία, γιατί όλοι το συζητάγανε. Και λέω, Μιχάλης, αυτό που θέλω να κάνω είναι το λάδι να είναι από την Κρήτη, από την περιοχή μου και αν γίνεται και από συγγενείς μου. Έρχομαι υφάλιος και φεύγω ζαλισμένος. Στη βραχή έπιατε? Σήμερα όχι, μέχρι όλη, γιατί δεν μου το επιτρέπει η κατάσταση. Εντυπωσιακά τα πλάνα από την Ντακότα, είμαστε λίγα βήματα από το πιλωτήριο. Πέταξαν περίπου 2 ώρες. Πολύ καλά είναι όλα και τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους. Πραγματικά πήγαμε πίσω 80 χρόνια σε μια εποχή που δεν είχαμε ζήσει. Γι' αυτό μας κάνει όσους ήμασταν μέσα, όλη την παρέα, ιδιαίτερα χαρούμενος. Αφού επισκεύασε μια παλιά Ντακότα της δεκαετίας του 1940, η οποία φέρει την ονομασία Oliver, έβαλε μπρος το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα, το οποίο μάλιστα θα προβληθεί από το Discovery Channel σε 46 χώρες και σε πολλά εκατομμύρια κόσμου. Εγώ ήρθα να γνωρίσω ένα καινούριο φίλο, έναν φαν της αεροπορίας, είναι ο Μιχάλης ο Μανουσάκης, διατηρεί κάποια παλιά αεροπλάνα, ένα από αυτά είναι αυτή η Ντακότα, αξιέπαινη η προσπάθεια. Η Ντακότα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με τον Μιχάλη Μανουσάκη να προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες κριτικού λαδιού, κάνοντας ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο επιχειρηματικό βήμα. Ο Κώστας ο Μπερβανάκης, που είναι ανιψιός του, τον παρακίνησε και του είπε ότι θα το κάνουμε μαζί και έτσι. Οπότε ξεκινήσαμε την όλη αυτή τη διαδικασία του λαδιού μέσω του συγγενή του. Και έχουμε το λεωργείο, μαζεύαμε τις αιγές του Μιχάλη που έχει πάρα πολλές. Το έξτρα παρθένο κριτικό ελαιόλαδο θα διαφημιστεί παγκοσμίως με τον επιχειρηματία να περιγράφει στον τηλεοπτικό φακό το όλο εγχείρημα. Οι φίλοι μου ρωτήσανε να φέρω λάδι, έχω φέρει 1 λίτρο, 5 λίτρα, 5 φορές 5 λίτρα, 10 φορές 5 λίτρα και μετά λέω το καλύτερο που μπορώ να κάνω, θα φέρω το λάδι από την Κρήτη για τη Γερμανία να το πουλάω. Φίλοι και συνεργάτες του αναφέρθηκαν στην αγάπη που τρέφει ο επιχειρηματίας για την Κρήτη και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ο στόχος είναι να προωθήσει πόσες ποσότητες. Μέχρι το σημείο που θα έχουν όλοι οι Γερμανοί την επιδερμίδα των Ελλήνων. Με τον τρόπο που το κάνει, διαφημίζει και τη χώρα, διαφημίζει και το τοπικό προϊόν. Πετάξαμε με την Ντακότα νότια της Κρήτης, κάναμε σχεδόν όλη την Κρήτη γύρω-γύρω και επισκεφθήκαμε εναερίως πάντα και το σημείο που ξεκίνησε μυθολογικά ο Δέδαλος και ο Ίκαρος στην πρώτη πτήση. Η Ντακότα βρέθηκε σε διάφορα σημεία του νησιού μας, ενώ έκανε και ένα γύρο πάνω από την Ακρόπολη πριν συνεχίσει το ταξίδι με τελικό προορισμό τη Γερμανία.